Ιστορικό σταθμό. Ιστορικό σταθμό. Αλλά όμω έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και είναι η βασική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη για να μπουν και οι ηλεκτρομηχανές εκεί, να εξυγχρονιστεί το δίκτυο. Έχουν μπει και οι Ιταλοί, δεν είναι, όπου θα φέρνουν τις καινούργιες... Αυτό είναι συντρένωσε. Συντρένωσε. Εσείς φτιάχνετε τις υποδομές τώρα. Εμείς πρέπει να κάνουμε νέες σιδηροδρομικές γραμμές, ηλεκτροδοτούμενες, να πάμε στον επόμενο, σε ένα αιώνα, στην επόμενη εποχή του σιδηροδρόμου. Πραγματικά η χώρα μας στα μέσα σταθερής τροχιάς ήταν πολύ πίσω και τα έργα ήταν εγκαταλειμμένα, χωρίς χρηματοδότηση, σταματημένα. Έχουμε ένα άλλο τοπίο αυτή τη στιγμή, μετά τους αυτοκινητόδρομους που οφείλαμε να τους ολοκληρώσουμε, γιατί θα πληρώναμε δύο μνημόνια σε ρήτρες και επιστροφές χρημάτων. Η δική μας πολιτική είναι, έχει πρώτα σε προτεραιότητα μέσα σταθερής τροχιάς. Επομένως, με αυτή τη λογική θα έχουμε ολοκλήρωση των έργων από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο. Σε πόση ώρα θα το κάνουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Θα το κάνουμε σε 3 ώρες και 20 λεπτά. Και ανταγωνιστικός χρόνος. Πολύ ανταγωνιστικός χρόνος. Και ανταγωνιστικός και με τον αυτοκινητόδρομο. Και με τον αυτοκινητόδρομο. Άρα ο χρήστης έχει επιλογές. Και με τις αεροπορικές συνδέσεις και με το κόστος των αεροπορικών συνδέσεων. Άρα όλος αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει ενδεχομένως να λειτουργήσει και για τις τιμές. Γιατί όλοι θα θέλουν να ανταγωνιστούν να πάρουν πελάτες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε, η τομή που γίνεται και η αλλαγή του χάρτη των μεταφορών και για τις επιβατικές μεταφορές και για τις εμπορευματικές μεταφορές είναι τεράστια. Τα τρένα πλέον, τα επιβατικά, από τον Ιούνιο και μετά θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάποιος θα μπορεί να παίρνει ένα τρένο χωρίς να κάθεται και να έχει υποστεί όλη την ταλαιπωρία που έχουμε είτε με τις αεροπορικές μεταφορές είτε με τις οδικές, να εργάζεται, να έχει την άνεση που, και την ομορφιά που έχει το τρένο και να είναι σε 3 ώρες και 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι μόνο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Παθέα, ουσιαστικά αυτή η Παθέα, η πολύ παθή Παθέα που την ακούμε, τη φτιάχνουμε 20-30 χρόνια τέλος πάντων. Και βέβαια φτιάχτηκε και επιτέλους ο δρόμος Κορίνθου-Πάτρας. Τώρα, ο σιδηρόδρομος, πέρα όμως από Αθήνα-Θεσσαλονίκη, υπάρχει το δίκτυο της Πελοποννήσου. Πέρα από Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ο δυτικός άξονας. Βεβαίως. Εκεί σχεδιάζεται κάτι. Βεβαίως. Το φθινόπωρο θα είναι έτοιμη η γραμμή μέχρι το Αίγιο και 2 χρόνια μετά θα είναι και ηλεκτροδοτούμενη. Ήδη είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός από το Αίγιο μέχρι τα Μποζαίτικα στην Πάτρα. Και εκεί θα είναι ηλεκτροδοτούμενη. Ο στόχος είναι μέχρι το 20 να έχει ολοκληρωθεί όλη η σιδηροδρομική Παθέ. Μέχρι στο Φεβρουάριο βγαίνουν 3 νέοι διαγωνισμοί. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Είναι η σύνδεση της Λάρισας με το Βόλο με ηλεκτροκίνηση και θα παρακαμφθεί επιτέλους η Νέα Ιωνία για να περνάει ο σιδηρόδρομος απ' έξω. Θα είναι επίσης άλλος δεύτερος διαγωνισμός Παλαιοφάρσαλα Καλαμπάκα που είναι επίσης σημαντικό. Πιστεύω ότι έχουμε ένα άλλο τοπίο. Θα έχουμε ένα σύγχρονο δίκτυο σιδηροδρομικό. Μέσα στο 18, το φθινόπωρο του 18, έτοιμο από τη Θεσσαλονίκη προς τη Φύρομ, επίσης ηλεκτροδοτούμενη γραμμή. Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι το αρχές Μαρτίου, τέλη Φεβρουαρίου που ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την κοινή εταιρεία που κάνουμε με τη Βουλγαρία να προχωρήσει το έργο της σύνδεσης των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας με τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδας. Μάλιστα. Να κλείσουμε λίγο τα μέσα σταθερής τροχιάς με το μετρό για να πάμε και στα άλλα θέματα. Με τις επεκτάσεις και το χρονοδιάγραμμα. Να πούμε κάτι που ενδιαφέρει σε σχέση με το σιδηρόδρομο τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Από 1η Φεβρουαρίου, γιατί ολοκληρώθηκαν τα έργα, θα έχουμε επιτέλους νέα δρομολόγια από το Πειραιά μέχρι το αεροδρόμιο, στη νέα γραμμή. Αυτή η σύνδεση που τη λέμε τόσα χρόνια για την εξυπηρέτηση και των τουριστών. Από τον Πειραιά στο Κιάτο, από το Κιάτο στο αεροδρόμιο, από τον Πειραιά στη Χαλκίδα, με νέες γραμμές ηλεκτροδοτούμενες. Αυτά πότε θα είναι τώρα? 1η Φεβρουαρίου. Από 1η Φεβρουαρίου δηλαδή, είναι σχαλκίδα. Θα παραδοθούν. Ναι, ξέρετε, από τη Χαλκίδα. Εγώ είμαι από τη Χαλκίδα, γι' αυτό το λέει. Πάρα πολλοί κόσμος πλέον χρησιμοποιεί τον προαστιακό για να έρθει, γιατί εργάζεται στην Αθήνα. Είναι σημαντικό τα νέα δρομολόγια. Θα βγει ο διαγωνισμός πολύ σύντομα για τη σύνδεση Κορίνθου-Λουτρέκη. Πότε αυτό?
Μέσα στο Φεβρουάριο. Ωραία, και να δούμε λίγο και το μετρό πολύ γρήγορα. Τι επεκτάσεις έχουμε? Το μετρό είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την πρώτη φάση γραμμής 4, mm-hmm. που είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμυρίου. Μέσα στο 18 θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχουμε ανάδοχο για να αρχίσει η κατασκευή. Η γραμμή 4 είναι ποιες περιοχές? Η γραμμή 4 ξεκινάει από το Άλσος Βεϊκού, από το Γαλάτσι, πηγαίνει στην Κυψέλη, στα Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας, ανεβαίνει στην Κεσαριανή και φτάνει στην Κατεχάκη. Εξπέρετε και συνέχεια η δεύτερη φάση ακριβώς mm-hmm. θα φτάνει μέχρι τα Βόρεια Προάστια. Έχουμε και τρέχουμε για την παράδοση των τριών σταθμών στην επέκταση προς Πειραιά. Στις αρχές του 19 μιλάμε για την Νίκαια, για την Αγία Βαρβάρα, ήδη άνοιξε ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος της περιοχής, και για τον Κορυδαλό, που επίσης θα εξυπηρετεί εκατομμύρια πολίτες. Έχουν το μετρό της Θεσσαλονίκης, που από ανέκδοτο γίνεται. Όχι, εκεί δουλεύουν με φουλ ρυθμούς, ναι. Το 19 μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία και η επέκταση για Καλαμαριά. Και ξεκινάμε μέσα στο 18 πρόδρομες εργασίες για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στις δυτικές συνοικίες και κοιτάμε πώς προλάβουμε και για το αεροδρόμιο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Αυτό που επεξεργαζόμαστε για άλλο ένα μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας που σχετίζεται με το σιδηρόδρομο είναι να έχουμε ένα είδος προαστιακού ή τραμ στις γειτονίες της Πάτρας. Για να λυθεί και εκεί το πρόβλημα, με τη σύνδεση που πρέπει να υπάρχει με τα αστυνομικά έργα μέχρι και το αυτό είναι σημαντικό. Ωραία. Που μας λέτε τώρα. Να δούμε λίγο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και εκεί θα είναι στη Βουλή, έτσι, αυτό ναι. το νομοσχέδιο. Στις επιτροπές. Να δούμε, γιατί εκεί θα υπάρχει. Είναι και εκεί που είχαμε άλλη μια αληθινή είδηση. Ότι θα απαγορεύονται οι μούτζες, ας πούμε, έτσι, θυμάμαι καλά. Ναι. Τελικά θα επιτρέπονται. Ήταν το πόσο μου την πήγε. Δηλαδή η συμπεριφορά, η δεν δική υπάρχει σε... Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άλλο η τα πρόστιμα ανάλογα με το εισόδημα, επειδή και γι' αυτό σας είχαν κατηγορήσει ότι είναι ένα αντισυνταγματικό μέτρο, εάν εφαρμοστεί. Θα υπάρξουν πρόστιμα ανάλογα με το εισόδημα του καθενός? Προφανώς θα υπάρξουν. Θα υπάρχει ένα ενιαίο πρόστιμο για όλους τους πολίτες και θα υπάρχει προσάυξηση mm-hmm. ανάλογα με το εισόδημα του καθενός. Αυτά από πότε? Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο για να γίνει μια συζήτηση γι' αυτό. Γιατί όταν ένας άνθρωπος που αμείβεται με 600 ευρώ ή ένας άλλος συμπολίτης μας είναι άνεργος, με κάποιον που αμείβεται ή έχει εισοδήματα 10, 15 ή 50 χιλιάδων το μήνα, δεν του κοστίζει το ίδιο το πρόστιμο. Η σημασία της πράξης ανάλογα από το ποιον προέρχεται έχει άλλο βάρος? Όχι, βέβαια, εκεί όμως είναι διοικητικά τα πρόστιμα και προβλέπονται. Mm-hmm. Κάνουμε λοιπόν μια κωδικοποίηση των παραβάσεων. Προβλέπουμε σε πάρα πολλές παραβάσεις, γιατί αυτό θέλουμε να περάσει στον κόσμο, ότι η παράβαση δεν είναι το πρόστιμο. Η παράβαση είναι ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τη δική σου, τη ζωή των συμπολιτών σου, την καθημερινότητα των συμπολιτών σου. Γι' αυτό θα υπάρχουν και πολλές παραβάσεις οι οποίες δεν θα έχουν κανένα πρόστιμο, ούτε ένα ευρώ, θα έχουν όμως διοικητικά μέτρα. Θα έχουν την αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων για 2 μήνες, για την πρώτη φορά, και για τη δεύτερη θα έχουν για περισσότερους μήνες και θα ξαναδίνει εξετάσεις. Για το διάγραμμα για να περάσει από την κοινοβουλευτική διαδικασία για να εφαρμοστεί. Μέσα στον Ιανουάριο. Και τελειώνουμε. Και έχει και πάρα πολλές τομές αυτό το νομοσχέδιο. Έχει τομές για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, που γίνεται πραγματικά μια κλοπή στον ελληνικό λαό στο πώς εισάγονται και στο πώς πουλούνται. Ακριβώς. Με πολλά κυκλώματα. Στο πώς γίνονται άλλες διαδικασίες για τις πινακίδες ή για άλλα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη. Το ένα κομμάτι του κώδικα. Για τα ταξί. Για τα ταξί. Τι, γιατί, Uber, τι θα γίνει με την Uber? Τι θα γίνει μόνο με την Uber? Και η Uber και η Bit θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν τους κανόνες που πρέπει να έχει κάθε ευνομούμενη χώρα. Γιατί είστε κατά των τεχνολογιών, άλλη μια αληθινή είδηση. Και πιστεύω ότι κατά των τεχνολογιών είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση που έβγαλε. Άρα συνολικά η Ευρώπη δεν θέλει τις νέες τεχνολογίες. Διόδια, να δούμε τα διόδια τώρα για τις τιμές των διοδίων. Εγώ αυξήσεις είδα πάντως. Όχι.
Υπήρξαν αυξήσεις. Δεν έχουμε νέους σταθμούς. Δεν έχουμε αυξήσεις. Να σας πω λίγο. Για πείτε μας λίγο. Ποια είναι η διαδικασία. Οι συμβάσεις που έφτιαξε με μεγάλη συνέπεια η Νέα Δημοκρατία και δεν έλαβε καθόλου υπόψη της την οικονομική κατάσταση των πολιτών είναι αυτές που έχουμε βρει. Δηλαδή, κάθε χρόνο, χωρίς απόφαση από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο ή από τις δημόσιες υπηρεσίες, γίνεται μία μελέτη που υπολογίζει τον προηγούμενο κυκλοφοριακό φόρτο και τα έσοδα που πρέπει να έχουν οι αυτοκινητόδρομοι με τη σύμβαση που έχουν και από εκεί καθορίζεται η τιμή του διοδίου. Αυτόματο. Άρα εσείς δεν μπορείτε αυτό να το καταργήσετε, είναι μέσα στις συμβάσεις που λέτε με τους αυτοκινητόδρομους, με τις εταιρείες. Αυτό που εμείς προχωράμε και πιστεύω ότι αυτή είναι η δέσμευση και τότε για μας θα τελειώσουν τα έργα των αυτοκινητοδρόμων είναι ότι ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίου, να έχουμε ένα δίκαιο σύστημα. Ξεκίνησε μια σειρά από δράσεις και υπουργικές αποφάσεις που υποχρεωτικά τα βαριά οχήματα θα είναι μέσα στους αυτοκινητόδρομους και δεν θα έχουμε τα επιβατικά αυτοκίνητα στους αυτοκινητόδρομους να πληρώνουν διόδια και τα βαριά φορτηγά και τις νταλίκες στους οικισμούς και στους παραδρόμους. Αυτό, πότε θα εφαρμοστεί αυτό, ρωτάει ο κόσμος. Αυτό πρέπει ήδη. Μιλάτε για το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα. Για το ηλεκτρονικό, ναι, για τα βαριά οχήματα. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου για την Εγνατία θα έχουμε προλάβει να το εγκαταστήσουμε και θα αρχίσουν να, να εγκαθίσταται και στους πόρους αυτοκινητών. Θέλω κι εγώ μια τελευταία μετά. Εγώ μια προτελευταία λοιπόν, επειδή κατηγορηθήκατε από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή μιλάγαμε για την ασφάλεια ως κυβέρνηση, σχετικά με τον βόρειο άξονα, τον οδικό της Κρήτης, οπότε έλεος. Πάρα πολλά τροχαία. Ναι. Εκεί θα γίνει κάτι, κύριε Σπίτζε, επιτέλους. Καταρχάς, έλεος που κατηγορηθήκαμε από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Είστε τρία χρόνια κυβέρνηση όμως. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είμαστε μάγοι σαν τη Νέα Δημοκρατία που τα έκαναν όλα 40 χρόνια, 50. Θα σας πω τι γίνεται με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Όπως είχαμε πει, τα τεύχη δημοπράτησης ήταν έτοιμα μέσα στο Δεκέμβρη. Δεν μπορούσε να βγει ο διαγωνισμός γιατί η αρχή που πρέπει να τρέξει το διαγωνισμό είναι το Υπουργείο Υποδομών με την νομοθεσία που υπάρχει. Ο διαγωνισμός έπρεπε να γίνει από τον ΟΑΚ, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Πρέπει να περάσει λοιπόν στη Βουλή. Έχει κατατεθεί τροπολογία. Θα περάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να βγει ο διαγωνισμός του βόρειο δικού άξονα Κρήτης. Μάλιστα. Μια στιγμούλα. Γιατί έγινε ένα πολύ θλιβερό ατύχημα για να δώσουμε τα συλληπιτήρια στους συγγενείς των συμπολιτών μας που χάσαν τη ζωή τους. Εκτός από το ΒΟΑΚ. Έχουν προβλεφθεί 25 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις οδικής ασφάλειας στο υπάρχον οδικό δίκτυο της Κρήτης. Και μία από αυτές, και δεν υπογράφτηκε τώρα με το ατύχημα, ευκαιρία, νωρίτερα, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μπήκε για τους κόμβους που είναι επικίνδυνοι, όπως ήταν ο κόμβος Αγίας Πελαγίας που έγινε αυτό. Και τελευταία ερώτηση, λοιπόν, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, ναι. Αν πάμε στο εξωτερικό εμείς και κάνουμε μία παράβαση τροχαία, θα μας έρχεται το μπιλετάκι μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα στη χώρα μας για την παράβαση στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε αντίστοιχες αλλοδαπών κλήσεις οι οποίες εισπράττονται. Βεβαίως. Γιατί η πληροφορία που έχω είναι ότι δεν εντασσόμαστε σε αυτό το σύστημα, το συνολικό, το ευρωπαϊκό. Έχουμε. Με τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα μπουν και το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων βοηθάει σε αυτό γιατί θα έχουμε μια ηλεκτρονική βάση όλων των αυτοκινήτων που μπαίνουν στη χώρα, όχι μόνο των δικών μας. Σωστό. Άρα λοιπόν οι κλήσεις που αφορούν σε αλλοδαπούς εισπράττονται, στέλνονται στην χώρα προέλευσης. Βεβαίως. Αυτό είναι βέβαια αρμοδιότητα του άλλου Υπουργείου. Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά επειδή είναι στους οδικούς άξονες. Και, ναι. Κύριε Σπίτη, σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Καλή και καλή χρονιά με ανάπτυξη, υγεία και πολλά έργα. Είδατε, βάζουμε πρώτα την ανάπτυξη και μετά την υγεία πια. Αν δεν έχουμε ανάπτυξη, είναι ταυτόσιμο. Ταυτόσιμο. Αν δεν έχει ανάπτυξη, δεν έχει και υγεία. Είναι ο τελευταίος χρόνος έτσι κι αλλιώς που θα έχουμε σαν λαό την πίεση που έχουμε από τους δανειστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, επειδή έχουμε και θέματα δικαστικά, έχουμε και θέματα πολιτικά άλλα. Τα δικαστικά κυριαρχούν σε σχέση βέβαια με το άσυλο τις περισσότερες φορές. Καταλαβες.